Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας, καλησπέρα σας. Μία όμορφη συνομιλία με τον κόσμο είχε ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος σε μία πνευματική σύναξη που απαντήθηκαν πολλά, ελέγχθησαν πολλά ερωτήματα που έχουμε όλοι μας λίγο πολύ για το τι μέλη γενέστε, για τη σωτηρία της ψυχής μας, για το άδικο, για όλα αυτά που μας απασχολούν γύρω μας. Εμάς, την οικογένειά μας, τους φίλους μας και τους εχθρούς μας ακόμη. Έτσι, γιατί αυτή είναι η διαφορά του χριστιανισμού. Αγαπάτε αλλήλους. Ο Μητροπολίτης Μόρφου απαντά σε επίκαιρα ερωτήματα στον κόσμο που συμμετέχει στην πνευματική αυτή σύναξη και αξίζει να παρακολουθήσουμε όλοι για να ωφεληθούμε πνευματικά από τον Άγιο Μόρφου, από τον Δεσπότη της καρδιάς μας, από τον άνθρωπο που τα λέει έξω από τα δόντια. Συνεχίζουμε τις συναντήσεις διαλόγου μας ανάβοντας τον Αναπτήρα των Αγίων. Μετά από ένα διάλειμμα 2 μηνών, λόγω καλοκαιριού, αλλά και των πολλών εορταστικών ακολουθιών αυτής της περίοδου. Στις προηγούμενες μας συναντήσεις, κάνοντας ένα κύκλο 3 συνάξεων, ο Πανιερότατος απάντησε ερωτήσεις με θέμα το μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Θα πει κανείς ανεξάντλητο θέμα, η Θεία Λειτουργία, και είναι. Γιατί όπως καλά μας εξηγεί ο Πανιερότατος, τη Θεία Λειτουργία δεν την καταλαβαίνεις, αλλά σε καταλαμβάνει. Δηλαδή καμιά μετάφραση δεν σε καθιστά μέτοχο του μυστηρίου. Εξαπρόπτου. Εξαπρόπτου. Σωστά. Εκεί που δεν το καρτεράς. Εκεί που δεν το καρτεράς. Έτσι. Παρά μόνο η προϋπόθεση της πίστεως, η διάθεση μετανοίας, συγχωρητικότητας και ταπείνωσης που έχει ο καθένας μας στην καρδιά του, όπου βρίσκει το Άγιο Πνεύμα τόπο να γίνει κατοικητήριόν του. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά τον πατέρα Θωμά που ανέλαβε την περίοδο της μικρής μου δοκιμασίας στο διακόνημα του συντονισμού των ερωτήσεων και του διαλόγου. Έτσι συνεχίζουμε τις συνάξεις διαλόγου μας μέσα από τον Αναπτήρα των Αγίων μας. Οι ερωτήσεις πολλές και αρκετές παρόμοιες μεταξύ τους. Πραγματευόμενες θέματα που αφορούν την επικαιρότητα των γεγονότων, που γεννούν αγωνία και φόβο για τα παρόντα και τα μέλλοντα και άλλες πιο προσωπικές που αφορούν τον πνευματικό αγώνα εκάστου. Η Εκκλησία όμως δεν είναι άπειρη δοκιμασιών και φορτουνών. Τουναντίον δεν υπάρχει πιο έμπειρο σώμα να εμπιστευτεί ο άνθρωπος από την Εκκλησία για να διέλθει πειρασμούς και θλίψεις. Κανείς Άγιος δεν αγίασε χωρίς δοκιμασίες και δυσκολίες της ζωής. Διερχόμεθα διαπυρός και ύδατος για να μας εξάγει ο Κύριος εις αναψυχήν. Γι' αυτό δεν χωρεί καμία απελπισία στην καρδία του πιστού, παρά μόνον να αναζητήσει στην αλήθεια της πίστης μας τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσει. Η πίστη γεννά την ελπίδα και η ετελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Και διαρκής απόδειξη τούτων είναι οι σύγχρονοι Άγιοι της εποχής μας, τα εφαρμοσμένα Ευαγγέλια, όπως μας τα είπε και ο Δεσπότης μας, που είναι σηματοδότες της πορείας του χριστιανού για την επίγεια ζωή του, που σκοπό έχει να συνεχίσει στην αιώνια. Οι Άγιοι που με τον Αναπτήρα τους πορευόμαστε, όπως ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, η Γερόντισσα Γαβριηλία που μόλις αγιοκατατάχθηκε, προ 2 ημερών έγινε η επίσημη αγιοκατάταξη, η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης που ακούμε θαύματα διαρκώς και τόσοι άλλοι νέοι Άγιοι της εποχής μας. Γι' αυτό ανάβοντας τον Αναπτήρα των Αγίων μας, να ξεκινήσουμε, Δεσπότη μου, με έναν χαιρετισμό και να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις μας. Ωραία. Πάντως, αν γίνεις παπάς, να σε καλός ιεροκήρυκας. Δεν ξέρω. Περνά σου το κήρυγμα, να πω τι θωρώ. Είναι και το κήρυγμα ένα χάρισμα, μην νομίζετε. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος ψάλτης του κόσμου και να μην μπορείς να κηρύττεις. Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Τώρα τι θέλεις που μένα. Ό,τι θέλετε, αν θέλετε να χαιρετήσετε, θέλω να προχωρήσουμε. Χαίρομαι που, δόξα τω Θεώ, βρισκόμαστε σε αυτήν την
μηνιαία σύναξη, η τελευταία πότε έγινε, Γιάννη? 7 Ιουλίου. Ιουλίου. Ωραία. Άρα δηλαδή στην ουσία μόνο τον Αύγουστο, Σεπτέμβρη, δεν έκαναμε. Δικαιούμαστε και εμείς άδειες. Λοιπόν, είμαι εδώ για να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ που ήρθετε, από ό,τι βλέπω αρκετοί. Λοιπόν, να συνομιλήσουμε. Η αλήθεια να λέγεται και εγώ διέβασα τις ερωτήσεις. Έστειλε μου ο Γιάννης από προηγούμενες ημέρες. Και υπάρχουν τρεις έως και τρεις-τέσσερις κατηγορίες ερωτήσεων, είτε από Κυπρίους, είτε από Ελλαδίτες, είτε από Έλληνες της Ομογένειας, από Αυστραλία μέχρι και Αμερική. Ποια νομίζεις ότι είναι η πρώτη ομάδα από αυτές τις τέσσερις? Επειδή είναι και θέματα που αφορούν και εμάς και τον κόσμο που ήρθε δαμέ, που έχουμε επαφή μαζί του, θα ξεκινήσουμε με έναν επίκαιρο θέμα που αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Το λέω πιο δυνατά, με έναν τρέπο. Ναι, όχι. Ένα θέμα που αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Η ερώτηση είναι μεγάλη, οπότε αν μας υπομένετε λίγο να την διαβάσουμε. Πώς θα εγκαιβάσεις, αντροπή? Συγγνώμη, αλλά τούτη για να στείλει 20 μηνύματα, μάλλον είναι φωτογραφίες. Ναι, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Γέροντα, την ευχή σας. Ναι, μα ποια είναι που είναι, πέ μου, Είναι εκ Κύπρου η ερώτηση αυτή. Ποιντά νούμερο έχει? Το 32. Μεγάλη ερώτηση. Το 14, η 14, συγγνώμη. Λοιπόν, με συγχωρείς. Ξέρεις ότι είμαι ο λίγο ανατρεπτικός άνθρωπος. Αυτή η ερώτηση είναι κυπριακής γραφής και εκτροφής. Μπορώ να πω ότι μαζί με δυο άλλες μου έκαναν πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση. Κανονικά τις ερωτήσεις τις διαβάζει ο Ιωάννης Λέμπος και απαντά ο Μητροπολίτης Μόρφου. Όμως αυτή η ερώτηση που είναι και λίγο μεγαλούτσικη και πρώτη φορά μια Κύπρια μάνα μου γράφει τόσο καλήν, καλογραμμένη, όταν λέω καλήν, καλογραμμένη ερώτηση, και επειδή εγώ είμαι επίσκοπος και μοναχός, χωρίς βιολογικά παιδιά που να θέλουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Καλά να μου πεις, δεν έχεις πνευματικά παιδιά? Τα πνευματικά μου παιδιά τα ξέρουν απ' έξω αυτά. Έτσι, είναι ξεφτέρια. Είναι αλήθεια που σας λέω. Από μικρούς που τους έρχονται κοντά μου, τους λέω να ξέρετε ότι άλλον παιδιά μου το σεξ έχουν και τα ζώα και τα φυτά. Ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε από την περιοχή που ήταν, που είναι το ησυχαστήριό του, εκεί στον Οροπό, έβλεπε με τους πνευματικούς του οφθαλμούς πως την εποχή που τα πεύκα ανοίγαν τα κουκουνάρια και οι σπόροι κανονικά έπρεπε να πέσουν κάτω στη γη. Είναι έτσι? Και κάποιοι από αυτούς, αν βρίσκαν καλόν έδαφος, εφυτρώναν και έτσι δημιουργείται το δάσος. Είναι και αυτό μια μορφή αναπαραγωγής. Αυτός έβλεπε ορισμένοι σπόροι, λέει, όταν άνοιγε το κουκουνάρι σε ημέρα που οι άνεμοι ήταν δυνατοί και ευνοϊκή για μεγάλον ταξίδι του σπόρου, τον έβλεπε το σπόρο, λέει, τι ταξίδι έκαμνε. Άκου τι χάρισμα είχε τούτος ο άνθρωπος. Γι' αυτόν τον ονόμασα συμπαντικόν επιστήμονα. Και έλεγε, τον έβλεπα βρε το σπόρο να φεύγει από εδώ, από τα δάση του Οροπού,
ο αέρας να τον βοηθά και η πρόνοια του Θεού να συμβάλλει, να περνά πάνω από τον ευβοϊκό κόλπο, πάνω από τη θάλασσα δηλαδή, και να πηγαίνει απέναντι, λέει, στα μέρη της Κύμης, της Έμβοιας. Ε? Και εκεί, λέει, υπήρχε μια εύφορη γη που αμέσως άνοιγε και έμπαινε μέσα ο σπόρος και γινόταν το ωραιότερο μπεύκο. Ξέρεις γιατί? Του λέω γιατί. Γιατί, μου λέει, είχε ο σπόρος ορμή και χαίρεται πολύ ο Θεός όπου βλέπει σπόρους με ορμή αλλά και θηλυκά μέρη που δέχονται με χαρά και ευχαρίστηση την ορμητική σπορά. Άκου τώρα ένα πορφύριο. Να σου κάνει σεξολογία του πεύκου. Εγώ αυτά τα έλεγα στα παιδιά. Και αυτά που ξομολογούσα και αυτά ιδιαιτέρως που πήγαινα στο σχολείο. Για 20 χρόνια αγαπητοί μου, ιδιαιτέρως στο Λύκειο Σολέας, με καλούσε ο θεολόγος, ο Δημήτρης, λοιπόν, και η Μαρία, η θεολόγος, και η Ελένη, αργότερα η παπαδιά μας, η, του Πάτερ Μιχαήλ, και μου έδιναν με τη σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου Παιδείας, του τότε Υπουργείου Παιδείας, έχει σημασία, και του διευθυντή, του εκάστοτε διευθυντή, του Λυκείου, και πήγαινα στη δευτέρα τάξη του Λυκείου. Αυτό που λέμε εμείς οι πιο παλιοί στην πέμπτη τάξη. Ε? Επέλεξα αυτόν το τμήμα γιατί ήταν μεγάλη και δεν είχαν και το άγχος και την αγωνία των εισαγωγικών εξετάσεων. Ε? Ήταν άνετοι και για να κουβεντιάσουμε και για να με ακούσουν. Σκεφτείτε ότι αυτήν τη δουλειά, δηλαδή μου έγραφαν τις ερωτήσεις στα παιδιά, όχι μόνο σεξουαλικού περιεχομένου, ό,τι ήθελα να ερωτήσουν τον επίσκοπό τους. Είχε μερικούς, έτσι ξέρετε, μάγκες, τα ομάδα είσαι πανιερώτατε. Και αλίμονον εάν τους έλεγες, μα εγώ είμαι μοναχός, εν ασχολούμαι με τούτα, δεν τα γίνει και σε σπότης. Σου απαντούσαν. Όχι με αγένεια, αλλά τώρα με αγένεια. Τότε δεν υπήρχε αγένεια. Ήταν όλοι με τα γένεια. Λοιπόν, και έπρεπε εγώ να πω μια ομάδα. Τη μια φορά μου έλεγαμε την Ομόνια. Λοιπόν, εθυμονούνταν οι πολίστες. Μετά την επόμενη χρονιά έλεγα Αποέλ. Εθυμονούνταν οι Ομονιάτες. Μετά έλεγα Ανόρθωση. Γιατί με την Ανόρθωση? Εν του Βαροσού. Εμπρόσφυγες, ρε. Είμαι κι εγώ προσφύγας. Τελικά έβρα μια λύση. Διγενής ακρίτας μόρφου δόξα κατοκοπιάς. Έτσι. Λοιπόν.